πριν 4 μήνες και μετά τις καταστροφές, έχουμε συναδέλφους συμπολίτες μας που κοιμάται σε σπίτια με υγρασία πέρασε το νερό με 1,40 και σας λέω ειλικρινά ότι κοιμούνται στα σπίτια αυτά και όταν ξυπνάνε το πρωί και βγάζουν κάτω από το κρεβάτι το χέρι, να του πάει νερό από την υγρασία. Είναι τέτοια πράγματα και εγώ που είμαι 55, δεν είμαι μεγάλος, δεν είμαι μικρός, δεν τα ακούσες. Και μιλάμε για οικογένειες με παιδιά. Σε αυτό η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία απάντηση. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, ειδικά από Σοφό, Μεταμόρφωση, Κοσκινά και από Παλαμά εδώ, από Μαραθέα, από Αστρίτσα, που είτε μένουν σε νοικιασμένα σπίτια, είτε φιλοξενούνται σε φιλικά σπίτια κτλ. Συγγενικά, οι οποίοι 4 μήνες μετά δεν έχουν πάρει ούτε τα 6.600. Ούτε επιδότηση ενοικίου. Και λένε τι γίνεται αυτοί οι άνθρωποι. Μας λένε εδώ για εκατομμύρια. Ναι, δώσα χρήματα. Αλλά το αν έχει πάρει το 80% τα 6.600 έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο, με τον Βασίλη, τον Βαγγέλη, τον Μίτσο. Αυτοί που μένουν, αυτοί είναι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Το να βγαίνουν στις τηλεοράσεις που είναι δικά τους και βγαίνουν κάθε μέρα και λένε τόσα εκατομμύρια δώσαμε, ας πούνε σε αυτή την οικογένεια. Που δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει πάρει τα 6.600, μένει σε ενοικιασμένο σπίτι, δεν έχει πάρει επιδότηση ενοικίου, πληρώνει 25% για τα φάρμακα, γιατί δεν έχει απαλλαγή, και δεν πήρε τα 6.600 και πρέπει να πληρώνει και τα φάρμακα. Αυτοί είναι οι συνάνθρωποι μας. Αυτή είναι η κοινωνία η δική μας. Για αυτούς πρέπει να παλέψουμε εμείς που τα έχουμε πάρει. Πρώτον, γιατί για να είμαστε όλοι εδώ, θα πρέπει να είναι και αυτοί εδώ. Να μας βγουν για τους αγρότες για τα 2.000, ούτε το 30-40% δεν πήραν τα 2.000. Οι υπόλοιποι ως προκαταβολή. Και εδώ τίθεται ένα θέμα. Εδώ χάσαμε έναν εξοπλισμό, οι συνάδελφοί μας εκεί χάσαν τα χωράφια μαζί με τον εξοπλισμό και σε εμάς εδώ στις περιοχές και της Καρδίτσας και των Τρικάλων είναι χωράφια που δεν θα καλλιεργηθούν. Τα παιδιά εκεί οι συνάδελφοί μας θα περνάνε 4-5 χρόνια. Εμείς πιθανόν λιγότερο, 2. Υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα πότε και πώς θα μπούμε μέσα, πότε θα μας αποζημιώσουν για τον εξοπλισμό μας. Δηλαδή, πώς θα μπούμε εμείς που δεν έχουμε τα χωράφια που είναι ρυθμένα. Πώς θα μπούμε όταν χάσαμε όλο τον εξοπλισμό, τον οποίο του κάναμε σε πάνω 10-20 ετίες, και θέλουμε τώρα μέσα σε 2 μήνες, χωρίς να έχουμε εισόδημα, χωρίς τίποτα, αυτόν τον εξοπλισμό να τον έχουμε για να κατεργήσουμε.